Η αργοναυτική εκστρατεία. Εισαγωγή. Στη μακρινή κολχίδα, το χρυσόμαλο δέρμα ενός κριάριου κρεμόταν για χρόνια στα κλαδιά μιας ιερής βελανιδιάς. Στο βουνό πύλιο της Θεσσαλίας, στη σπηλιά ενός κεντάβρου, μεγάλωνε ένα παιδί. Ήταν ο Ιάσονας, ένας ακόμη ήρωας της μυθολογίας μας, που θα πήγαινε κάποια μέρα μαζί με άλλους ήρωες, τους αργοναύτες, να φέρει το χρυσό μαλοδέρας στην Ελλάδα. Το ταξίδι τους αυτό ονομάστηκε Αργοναυτική Εκστρατεία. Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσό δέρας Στον ορχομενό της βιωτία ζούσε κάποτε ο βασιλιάς Αθάμας με τη γυναίκα του την Εφέλη και τα δυο τους παιδιά τον Φρίξο και την Έλλη. Η Νεφέλη όμως πέθανε και ο Αθάμας παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα Ινό. Η Ινό μισούσε θανάσιμα τον Φρίξω και την Έλλη. Γι' αυτό κάλεσε τις γυναίκες του ορχομενού και τις έπεισε να ψήσουν το σιτάρι που θα έσπερναν οι άντρε τους, γιατί τάχα έτσι θα είχαν καλύτερη σοδιά. Το ψημένο όμως σιτάρι δεν φύτρωσε καθόλου και οι κάτοικοι του ορχομενού εκείνη τη χρονιά πεινούσαν. Ανήσυχος ο Βασιλιά έστειλε ανθρώπου στο μαντίο των δελφών να ρωτήσουν γιατί δεν φύτρωσε το σιτάρι. Η Ινώ όμως πλήρωσε τους απεσταλμένους του βασιλιά και τους έπισε να πούν ψέματα στον Αθάμαντα. Του είπαν λοιπόν πως ο Χρισμός που τους έδωσε η πυθία έλεγε ότι για να ξανακαρπίσει η γη του ορχομενού ο βασιλιάς έπρεπε να θυσιάσει στον βωμό του Δία τον γιο του τον Φρίξο. Ο Αθάμας αποφάσισε να υπακούσει και να θυσιάσει το παιδί του. Όταν όμως έβαλαν τον Φρίξο πάνω στο βωμό, η μητέρα του είναι φέλη, έστειλε ένα χρυσό κριάρι που πήρε στη ράχη του τον Φρίξο και την Έλλη και πέταξε μακριά προς την Ανατολή. Το κριάρι πέρασε πετώντας πάνω από το Αιγαίο. Όταν όμως περνούσε τη στενή θάλασσα ανάμεσα στη Θράκη και στη Μικρά Ασία, η Έλλη ζαλίστηκε, έπεσε και πνίγηκε. Από τότε η θάλασσα αυτή ονομάστηκε Ελίσποντος. Λυπημένος ο Φρίξος συνέχισε το ταξίδι του, ως που έφτασε στην Κολχίδα. Εκεί θυσίασε το κρυάρι στον Δία και το χρυσόμολο δέρμα του ή δέρας, όπως λεγόταν, το χάρισε στον βασιλιά της Κολχίδας, τον Είτη που τον φιλοξενούσε εκείνος το κρέμασε σε μια βελανιδιά στο δάσος του θεού Άρη και έβαλε έναν ακίμητο δράκο να το φυλάει.